Πολιτεία και λαό τίμησαν σήμερα τη μνήμη του Εθνάρχη Μακαρίου 40 χρόνια από τον θάνατό του. Στην ιερά μονή τη Παναγία του Κύκου τελέστηκε το πρωί μνημόσυνο. Επί μνημόσυνο λόγο, είπε ο τέος πρόεδρος της Βουλής, Γιάννακης Ομήρου, ο οποίος τόνισε ότι η σημερινή κρίσιμη εθνική συγκυρία απαιτεί αξιοποίηση του διαχρονικού μηνύματος του Μακαρίου. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης. Στα βήματα του Εθνάρχη Μακαρίου, εμπνεώμενοι από τις υποθήκες του, πορεύεται η πολιτική ηγεσία 40 χρόνια μετά τον θάνατό του στις 3 Αυγούστου του 1977. Πρέπει να τονίσω πως όσο η καρδία αυτή χτυπά, η παλμή της θα είναι παλμή αγώνα για τη σωτηρία της Κύπρου. Το πρωί τελέστηκε στην Ιερά Μονή Παναγίας του Κύκου το ετήσιο μνημόσυνο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου. Προέστη ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος, συμπαραστατούμενος από ιεράρχες της Κύπρου και άλλων Ορθόδοξων Εκκλησιών. Αυτός, Κύριε, ανάπαυσον για την ψυχή του και κειμένου μου, Μακαρίου Αρχιερέως, αδελφού και συλλειτουργού ημών γενωμένου, αιωνία σου η μνήμη. Επί μνημόσυνο λόγο, είπε ο τέος πρόεδρος της Βουλής Γιαννάκης Ομήρου, ο οποίος εξήρε το μεγαλείο του Εθνάρχη Μακαρίου. Τόνισε ότι είναι η ώρα να προχωρήσουμε σε μια αξιολόγηση της πορείας όλων αυτών των δεκαετιών και να θέσουμε σε πανεθνική κλίμακα την αναγκαία διαβούλευση. Δόλιων ενεργειών για περαιτέρω εμπέδωση της κατοχής με νέα τετελεσμένα, όπως η πρόσκληση για δίθεν επανεγκατάσταση στα μαρονίδικα χωριά και η πρόθεση της Τουρκίας και του κανονικού καθεστώτος για άνοιγμα της περίκλης της περιοχής της Αγωγόσκου. Αιώνια τιμή στον πρώτο πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, άξιο της πατρίδας. Μετά το πέρας του επίσημου μνημοσύνου στην Ιερά Μονή της Παναγίας του Κύκου, ακολούθησε τρισάγιος στον Ανδριάντα του Εθνάρχη στο θρονί της Παναγιάς. Ανάπαυσον την ψυχή του και κοιμημένου δούλου σου, του πρώτου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρχιεπισκόπου και Εθνάρχηνο Μακαρίου του Τρίτου. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης. Η πολιτική ηγεσία παραμένει πιστή στις παρακαταθήκες του Μακαρίου. Δεν λυγίζουμε, δεν κουραζόμαστε, δεν υποστέλουμε τα λάβαρα του αγώνα. Συνεχίζουμε να εμπνεώμαστε από τις αξίες και τα ιδανικά του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου με στόχο την επίλυση του Κυπριακού. Ο Εθνάρχης Μακάριος συνεχίζει να αποτελεί σύμβολο. Σύμβολο για την αντίσταση κατά της αδικίας, σύμβολο για την συνέχιση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Καλούμαστε να πάρουμε διδάγματα από τον αγώνα του. 40 χρόνια μετά το θάνατο του, η Κύπρος παραμένει υπό ημικατοχή. Η παρακαταθήκη από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, όπως την ζήσαμε τότε εκείνα τα τραγικά χρόνια, ήταν να παραμείνουμε πιστοί στον Θεό και στην Ελλάδα. Από τον μακροχρόνιο αγώνα μέχρι τη δικαίωση του Κυπριακού Ελληνισμού, που είχε διακηρύξει ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, φτάσαμε δυστυχώς στο λύση να είναι και ό,τι να είναι. Ο Μακάριος, όταν μας καλούσε για μακροχρόνιον αγώνα, σίγουρα δεν εννοούσε να μετατρέψουμε αυτόν τον αγώνα σε μια ατέρμονη διαδικασία.